Εδώ ήταν η αρχή μου, το που έπαιξα στην Ομόνια και έπαιξα center back για ένα χρόνο και την επόμενη χρονιά center for. Οι φοβερές αναμνήσεις μου είναι πάρα πολλές, όμως αυτές που μου άφησαν έτσι και άφησαν και στον κόσμο είναι με τον Άγιαξ που κερδίσαμε τότε. Ο Άγιαξ ήταν μια από τις ευρωπαϊκές ομάδες που ήταν, αν μην πω καλύτερη, που τις καλύτερες. Εδώ που βλέπω τώρα είναι το χρυσό παπούτσι, τη γυναίκα μου και το πρώτο μου παιδί, Κώστα τον Καϊάφη, ο μεγάλος. Τι να πω άλλο, μιλούμε ότι και η οικογένεια μου ευτυχισμένη όλοι, είναι η ζωή μας. Χαιρόμαστε που μπήκαμε στους ομίλους. Νιώθουμε κάπου έτσι περήφανοι, να πω αλήθεια. Ο Σωτήρης Καϊάφας έδωσε το παρόν του στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Europa Conference League με αντίπαλο την Καραμπάχ. Σε εκείνο τον αγώνα, ο 18χρονος Λοΐζος Λοΐζου μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα ήμουν και πέρσι πολύ περήφανος για το που έπαιζα βασικός στο Europa League στους ομίλους και φέτος είμαι πολύ περήφανος που αγωνίζομαι και παίζω σε κάποια βασικός στο Conference League. Από όταν ξεκίνησα στα 4-5 χρονών, ένα από τα όνειρά μου ήταν να παίξω στην Ομονία. Μεγάλωσα στην κερκίδα της Ομονίας, κατάφερα να μπω στην ομάδα. Προσπαθώ να παίζω και να δίνω πάντα τον καλύτερο μου αυτό για την Ομονία. Για μένα η Ομονία είναι η οικογένειά μου. Ο κύριος Σωτήρης είναι από τους καλύτερους που πέρασαν από το σύλλογο. Αν καταφέρω ποτέ να φτάσω στο επίπεδο του, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Κοίταξε, αν τον είχα σήμερα μαζί μου, ίσως μπορεί να βάζα περισσότερα γκολ. Έχει τα προσόντα που μπορεί να ανελιχθεί σε πιο μεγάλο σκαλοπάτι. Και φέτος στο Conference League προσπαθούμε να βγάζουμε τους καλύτερους μας εαυτούς για να δείξουμε στον κόσμο της Ευρώπης ότι είμαστε και μια ευρωπαϊκή ομάδα. Good. Bravo. You? You, very good. Very good. Εμείς οι παλαιοί γράψαμε την δική μας ιστορία. Εύχομαι στους νέους τώρα, τους φίλους, τα αγαπημένα μας παιδιά που τους αγαπούμε αρκετά, να δώσουν το είναι τους για την Ομόνια. Σωτήρης Καϊάφας, Ομόνια. Έβαλα 350 γκολ επίσημα και είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Λοΐζος Λοΐζου, Ομόνια. Θα χαρώ πολύ να βάλω και εγώ 350 γκολ στην καριέρα μου. Πολύ δύσκολο.